Βρισκόμαστε με έναν πολύ αγαπημένο μας ηθοποιό και καταξιωμένο στο καλλιτεχνικό στερέωμα, τον κύριο Δημήτρη Πιατά, τον οποίο καλησορίζουμε για ακόμη μια φορά στην πόλη μας, στην Κομωτινή. Είναι αλήθεια ότι σε λίγο θα γίνω δημότης Κομωτινής, γιατί είναι και προσωπική και δικιά μου χαρά να βρίσκομαι σε αυτή την υπεροχή πόλη με τους υπέροχους ανθρώπους. Σήμερα βρίσκεστε εδώ με αφορμή μια νέα παράσταση, τους Βάτραχους του Αριστοφάνη. Μια παράσταση την οποία ανεβάζετε με τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, με τον κύριο Καφετζόπουλο και την κυρία Φιλιππίδη. Και έναν πολύ μεγάλο θίασο από καλλιτέχνες που σας πλαισιώνουν. Πείτε μας δύο λόγια για την παράσταση. Κοιτάξτε, είναι μια παράσταση η οποία πραγματικά δρομολογήθηκε για να δειχτεί ανά την Ελλάδα, με στόχο όμως να παρουσιαστεί και να παιχτεί στην Επίδαυρο, στο Ηρώδιο. Είναι μια φεστιβαλική παράσταση με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή μεγάλη παραγωγή, ακριβή παραγωγή, προσεγμένη παραγωγή, μια καλή δικαιολογία για να είμαστε όλοι εμείς οι συντελεστές και να βρεθούμε εδώ και να παίξουμε. Θέλω να πιστεύω ότι επιτέλους στέλνουμε ένα μήνυμα στο χώρο μας, ότι συνενωνόμαστε πια νέες δυνάμεις ή παλιές δυνάμεις για ένα αποτέλεσμα, και το λέω νέες δυνάμεις γιατί ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Φιλιππόγλου, αποτελεί μια υπόσχεση ενός νέου σκηνοθέτη, πολύ ισχυρή και δυνατή για τη χώρα μου. Έχω ένα επιτελείο συγκεκριμένων νέων συναδέλφων, οι οποίοι είναι οι επόμενοι πρωταγωνιστές μας. Εξαιρετικοί. Υπάρχει μια πολλή δουλειά πρόβας και καμάτου για αυτή την παραγωγή, την οποία ευελπιστώ ότι θα τη δείξουμε στην Κομωτινή. Βρίσκεστε περίπου στις αρχές της περιοδίας σας, βρισκόσασταν στην Αλεξανδρούπολη, επόμενος σταθμός είναι Ξάνθια, δεν κάνω λάθος. Ναι. Το καταλαβαίνετε ότι ξεκινήσαμε από Βόλο, ξεκινήσαμε γιατί θα ήθελα να δηλώσω ότι είναι και μια συμπαραγωγή του Δήμου του Βόλου. Στηρίζουμε με κάποιο τρόπο και έμεσα και τα περιφερειακά σχήματα, το περιφερειακό θέατρο. Το πιστεύω ότι είναι το ελπίδα και μέλλον. Αφορά και την Κομωτινή αυτό, το καταλαβαίνετε που το λέω. Ξεκινώντας από το Βόλο όμως, ανεβήκαμε, φτάσαμε Λάρισα και τα λοιπά, προχωρήσαμε, Βέρεια, Κοζάνη, Πάτρα. Παίξαμε στο Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης, μια εξαιρετική παράσταση σε ένα φυσικό αρχαίο χώρο. Γιάννενα, και από την Καστοριά εκμηδενήσαμε τις αποστάσεις, βρεθήκαμε στην Αλεξανδρούπολη και σήμερα σε εσάς, αύριο στην Ξάνθη, μετά θα παίξουμε στο Αρχαίο Θέατρο στην Καβάλα, στους Φιλίππους, και προχωράμε. Θέλω να πει τι καλό κατάλαβες. Όλοι καλοί είναι στο χώμα και αυτοί που ζουν για δέσιμο. Δεν ξέρω να πει τι καλό, γιατί όμως ειδικά τον Ευρυπίδη και όχι τον ένα όνομα. Το Σοφοκλή. Το Σοφοκλή, ας πούμε. Μα έσαι Ευρυπίδης γιατί είναι παλιό μου το. Άσε που δεν υπάρχει περίπτωση να με αφήσω να φύγω από τον Άδη, δεν τον πάρω μαζί μου. Απ' την άλλη ο Σοφοκλής θα... Πόσο νομίζετε ότι η τέχνη βοηθάει λίγο να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας μας? Θέλω να σας πω ότι το θέμα του έργου, η Βάτραχη, είναι ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή η αρχαία Αθήνα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα, η πολιτική της και οι οικονομολόγοι της δεν μπορούν να σώσουν τη χώρα και αποφασίζει ο Θεός Διόνυσος να κατέβει στον Άδη και να φέρει έναν από τους δύο μεγαλύτερους ποιητές οι οποίοι έχουν πεθάνει, τον Εσχύλο ή τον Ευρυπίδη. Και όλο το θέμα είναι ότι η αναζήτηση ενός πνευματικού ανθρώπου, ενός πνευματικού ταγού για να σώσει τη χώρα. Αυτό είναι η θεματολογία. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές, νομίζω ότι η παρουσία καλλιτεχνών και δι' ανθρώπων που με κάποιο τρόπο έχουν και ιδεολογία και είναι γεμαχόμενοι. Θέλω να περιλαμβάνω και την ταπεινότητά μου, με την έννοια ότι δεν θα ήθελα να είμαι ένας μοναδικός και γραφικός κωμικός ηθοποιός που να κάνω μόνο γέλιο, το υπηρετώ το γέλιο, άλλη μόνο, αλλά θέλω να δώσω και κάτι παραπάνω, με απέραντο σεβασμό στον εαυτό μου καταρχάς και στο κοινό κατά δεύτερο. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο έχουμε όχι δικαίωμα, έχουμε υποχρέωση σαν καλλιτέχνες να δηλώσουμε μαχόμενοι. Μέσα από την αγάπη που σας δείχνει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια, θα ήθελα να πείτε το δικό σας μήνυμα σε όλους αυτούς που μας παρακολουθούν. Κοιτάξτε, εγώ ανήκω στην κατηγορία των κωμικών ηθοποιών, άρα είμαι αισιόδοξος. Παρακαλώ, το ποτήρι δεν είναι μισοάδιο, είναι μισογεμάτο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και του χρόνου σε κάποια από τις παραστάσεις. Είστε ιδιαίτερα αγαπητός εδώ στην Κομωτίνη και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ελπίζω και εγώ. Μου ζητάς αποζημίωση! Τώρα είπαμε δύο κουβέντες, σου λέω χάρισμά σου, πάρ' το! Πήγαινε τον όπου θες και βασάνισέ τον όσο βαστάει η καρδιά σου. Ακόμα παραπάνω πέρασες. Όχι, όχι, όχι. Εδώ μπροστά σου θα γίνει ότι είναι.